Με αφορμή για τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το ζήτημα της ανομίας και της γενικευμένης, ας πούμε, κατάστασης ανασφάλειας των πολιτών, υποτίθεται, πώς σχολιάζετε την σημερινή συζήτηση και την ατζέντα αυτή που θέτει η Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι καλό πράγμα. Θα έλεγα πως είναι πολιτικά θλιβερό να γίνονται μόνο συζητήσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει, ήταν η δέκατη συζήτηση η οποία έγινε ως απάντηση σε ερώτηση, ενώ έχει επιδείξει το ενδιαφέρον του όταν τίθενται ζητήματα της οικονομίας, διεθνή θέματα, θέματα της παραγωγής, της διοίκησης, να έρχεται σε αυτές τις συζητήσεις, διότι είδατε, κρατάνε μια μισή ώρα και γίνεται ένα πινκ-πονκ το οποίο έχει τη σημασία του. Παρ' όλα αυτά, οι μόνες δύο ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσα στα αυτά τα τρία χρόνια από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφορούν το θέμα στο οποίο είπατε. Ανασφάλεια, ανομία κτλ. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν θα τα θεωρούσα συντριπτικά, με την έννοια της πραγματικής εγκληματικότητας, η οποία είναι ένα υπαρκτό ζήτημα πάντοτε μέσα στις κοινωνίες. Έτσι είμαστε μια χώρα με 30 εκατομμύρια τουρισμό, είμαστε μια χώρα όπου ενυπάρχουν όλες τις καταστάσεις. Αντί να αντιμετωπιστεί σοβαρά αυτό το ζήτημα στις διαστάσεις του, η προσπάθεια να υπάρξει μια εξίσωση προς τα πάνω των πάντων, των ευθυνών, μία άνοδος των αριθμητικών στοιχείων και των πραγματικών δεδομένων που καταδεικνύουν πως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μία σωστή προσπάθεια με θετικό πρόσημο, στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά για κάτι στο οποίο δεν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην απάντησή του στον κύριο Μητσοτάκη. Θα σας πω για τον νόμο Παρασκευόπουλο σε σχέση με τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή με τα δεδομένα σε σχέση με τους 2.500 αυτούς τους ανθρώπους όλων των διαμετρημάτων των ποινών, που για τους γνωστούς λόγους, κατά καιρούς, δια αυτού του νόμου μείνανε ελεύθεροι. Τα στοιχεία αποδεικνύουν και διεθνώς, αλλά και στην ελληνική περίπτωση που πρώτη φορά τώρα μαζεύονται αυτά τα στοιχεία, διότι πρωτοεφαρμόστηκε 2 χρόνια αυτός ο νόμος, ότι δεν είναι καθόλου περισσότερα τα πραγματικά συμπτώματα παραβατικότητας, επανάληψης της παραβατικής συμπεριφοράς, σε αυτό το πληθυσμό δεν είναι καθόλου περισσότερα από το μέσο πληθυσμό που υπάρχει, ας πούμε, στην χώρα μας. Και πως ίσα ίσα η κατάσταση του να συγχρονίζονται και να συμβιώνουν 10 και 20 άνθρωποι στα κελιά όπως ήταν προηγούμενα δημιουργούσε το κλίμα, ήταν το θερμοκήπιο για πολύ μεγαλύτερες παραβατικές συμπεριφορές για όποτε θα βγαίναν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι μια ζωντανή συζήτηση που γίνεται και σε διεθνές επίπεδο για πολύ σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα, επαναλαμβάνω, στα οποία είναι δεκτές προφανώς όλες οι προτάσεις, οι απόψεις, θα πρέπει να τις ακούμε, αλλά δεν είναι δυνατόν να έρχονται με τη ρετσέτα, ας πούμε, μιας ανομίας γενικευμένης, την οποία, ας πούμε, υφίστανται οι πολίτες και και όλος ο κόσμος. Είναι λάθος. Ή και για την Αθήνα. Ακούσατε το απίστευτο επιχείρημα ότι κάποιος δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην Αθήνα. Έχει 5 εκατομμύρια τουρίστες η Αθήνα όταν είχε 500.000 προπενταετίας, εφταετίας. Ανταπαντήσανε ότι είχαν μόνο τόσο επειδή γινόντουσαν επεισόδια συνεχώς, ενδεχομένως γι' αυτό λέω εγώ, και επειδή εμείς λέει πρωτοστατούσαμε ή πρωτοστατούσαν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες δυνάμεις αριστερά στα επεισόδια. Δηλαδή, πώς το λένε, ράβδος εν γωνία, άρα ας με βρέχει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Επιτρέψτε μου, δηλαδή, να ευχαριστηθούμε όλοι ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το κρίσιμο τομέα της ασφάλειας. Για ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο δεν συζητήθηκε σήμερα, δεν είχε το θάρρος ίσως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πει πως είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που αποτελούμε ένα πόλο σταθερότητας χωρίς προβλήματα προσώρας τρομοκρατικών ενεργειών κτλ. Αυτό το ελάχιστο το οποίο το βλέπει και γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα επίπεδα τουρισμού. Άρα λοιπόν αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία επαναλαμβάνω πρέπει να τυγχάνουν συζήτηση και δημόσια συζήτηση και επανατοποθετήσεων των πολιτικών και διόρθωσης της πορείας.